Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε σε αυτό το μίνι μαραθώνιο. Μέχρι και τις 7 εκπομπή πλέον του All About Aris στη συχνότητα του Λίμπερο. Με τον απόϊχο της δεύτερης συνεχόμενης ισοπαλίας για την ομάδα. Με δηλώσεις φυσικά που θα ακούσουμε σε λίγο. Με ρεπορτάζ, με σχόλια. Με μπάσκετ στο δεύτερο κομμάτι. Και με ενημέρωση και για το Ηρακλής Κολαργός στο μπάσκετ. Και φυσικά και το μάτς που γίνεται τώρα. Στην Καλαμαριά, εδώ στην πόλη μας, και ξεκινάει πολύ στραβά για την Παναχαϊκή, καθώς πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο έχουμε αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Βρονταρά, του τερματοφύλακα της Παναχαϊκής, ο οποίος έπιασε την μπάλα με το χέρι βγαίνοντας έξω από την περιοχή για να κόψει το χασομέρι που εφορμούσε προς την περιοχή μόνος του. Αμέσως ο διαιτητής, με υπόδειξη του βοηθού, υπέδειξε την παράβαση και έδειξε την κόκκινη κάρτα, αντικαταστάθηκε, έφυγε ένας μεσοεπιθετικός ο Σπανός από την Παναχαϊκή, βέβαια θα συνεχίσει φυσικά και με παίκτη λιγότερο, και μπήκε ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Σούλης για την Παναχαϊκή. Θα σας δίνω ενημέρωση, είναι στο 10ο λεπτό αυτή τη στιγμή και ο Απόλλων Πόντου, ένα μάτσο που ενδιαφέρει πάρα πολύ, μετά ηθικά την νέα γκέλα πριν από λίγη ώρα στο Αίγιο τον Άρη, με τον Απόλλωνα Πόντου να χάνει εδώ μια ευκαιρία. Δεν ξέρω, ίσως μια νίκη του Απόλλωνα Πόντου ή μπας αυτός μια, όπως και να έχει, απώλεια της δεύτερης Παναχαϊκής περιμένει ο Άρης στην αναμέτρηση αυτή. Μαζί μας ο Χρήστος ο Κιώσης είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς για οτιδήποτε θέλετε, είτε για το μάτς που παρακολουθήσαμε, είτε για οτιδήποτε άλλο που αφορά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον Άρη γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων FM, και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 5 45 26. Ο Άρης δεν τα κατάφερε στο Αίγιο κοντρά στον Πανεγιάλιο, αντίθετα από ό,τι είχε κάνει στο κύπελο δηλαδή, που έστω και δύσκολα και με μέτρια εμφάνιση κατάφερε και πήρε τότε τους 3 βαθμούς στην πρώτη ουσιαστικά φετινή του αγωνιστική υποχρέωση. Σήμερα ήταν μέτριος. Είχε βέβαια τις ευκαιρίες και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και για ένα διάστημα στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης να πετύχει τον γκολ που ουσιαστικά θα του έδινε την νίκη έτσι όπως πήγαινε το μάτς. Στο τέλος ρίσκαρε πάρα πολύ και κίνδυνευσε να χάσει κιόλας το παιχνίδι με τις 2 μεγάλες ευκαιρίες που έχασε, ειδικά αυτή του Αρναρέλ. Είναι απίστευτη η ευκαιρία που χάνει ο Πανεγιάλιος για να χάσει ακόμη και αυτόν τον βαθμό της ισοπαλίας που πήρε εν τέλει. Ο Άρης, ο οποίος για μέσα σε διάστημα 3 ημερών έχει 2 παιχνίδια στα οποία δεν καταφέρει να κερδίσει μετά τα πρώτα 7 συνεχόμενα παιχνίδια που κέρδισε, και αυτό φέρνει έτσι ένα μίνι προβληματισμό. Όχι ότι ο Άρης όσον αφορά το στόχο του είναι εκτός, ίσα παραμένει πρώτος, και αν δεν κερδίσει και η Παναχαϊκή θα είναι και με μια διαφορά 3 βαθμών από τον δεύτερο. Θυμίζω ότι το όφι δόξα δράμας που επίσης ενδιαφέρει θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου. Το παιχνίδι που κανονικά θα γινόταν εκεί αυτό, αυτή την αγωνιστική. Εδώ τώρα η Παναχαϊκή χάνει σπουδαία ευκαιρία στο 13 για να ανοίξει το σκορ με μια κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, στην οποία ο Λόπεθ μαζεύει. Ήταν και πολύ αδύναμη η αληθινή κεφαλιά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει σηκωθεί και το σημαίκι του βοηθού, από ό,τι πρόλαβα να δω. Θα σας ενημερώνω έτσι για αυτό το παιχνίδι, το οποίο το βλέπουμε από την R3 ζωντανά. Σε λίγο θα πάμε και στο Αίγιο ξανά να ακούσουμε βασικά αρχικά τους προπονητές, κάποιον παίκτη και κάποια σχόλια. Να σας πω ότι στα άλλα παιχνίδια που έγιναν σήμερα πλην αυτό του Άρη, με ανατροπή ο Απόλλων Λάρισας κέρδισε τον Εργοτέλη με 3-2, θύμισε δηλαδή περίπου το, όχι ακριβώς, το μάτς με τον Άρη, το αντίστοιχο. Ο Εργοτέλης, ο οποίος κάθε φορά προηγείται, χάνει και παραμένει πολύ χαμηλά και δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα στηρίζει και τον Κόνια η διοίκησή του. Ενώ στο άλλο παιχνίδι εδώ, ένα ψηλοτοπικό ντέρμπι, ο Αιγινιακός με τη Βέρεια αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Θυμίζω ότι θα γίνουν παιχνίδια και αύριο για την αγωνιστική αυτή την εμβόλυμη. Ξεκινάει ο Σπανός, οπότε μπορούμε να τον ακούσουμε από το Facebook του All About Aris, νομίζω, το οποίο μεταδίδει ζωντανά τώρα. Μπορείς να το βάλεις ή να το βάλω εγώ. Χρήστο Κιώση. Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες όπως και κάναμε,
Αλλά ξέρετε, για να κερδίσει, καταρχήν να δείξει. Νομίζω στι κέρυε περιπτώσει, στι 4-5 περιπτώσει που ήταν εξώφελε ευκαιρίε, νομίζω ότι δεν τελειώσαν το παιχνίδι. Και βέβαια, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο ένα αγώνα, νομίζω ότι ίσω στο τέλο να μπορούσαμε να δούμε και ένα γκολ και να λέμε πού φτάσαμε σήμερα. Να χάσουμε κιόλα. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι η ομοθέτηση του ποδοσφαίρου. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε να ηρεμήσουμε γιατί σήμερα η σχέδωση μας έλειψε σε πολλές περιπτώσεις και μετά τις γιορτές να επανέλθουμε δερμύτεροι. Σε αρτήρα στον Παναγιάλιο, στον Παναγιώτη, ευχαριστούμε την φιλοξενία και φυλασσόμαστε για το δεύτερο. Κάποια ερώτηση, κύριο Σπανό. Κόουτς, αισθάνεστε τυχεροί από την τελική δευτερολογία του που πήγαν και οι τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού? Άτυχος αισθάνομαι. Δεν νομίζω κάναμε 4-5 καθαρές ευκαιρίες και θα πρέπει να πληρώσουμε πιο γρήγορα το παιχνίδι. Όταν δεν το τελειώνεις και βάζεις στη δουλειά το παιχνίδι, νομίζω ότι όλα μπορεί να συμβούν. Με αυτό το σκεπτικό που λες, ίσως να είναι και έτσι. Νομίζω όμως ότι είχαμε δυνατότητα να πληρώσουμε πιο γρήγορα το παιχνίδι. Κάποια άλλη ερώτηση, στον κύριο Σπάνο. Παρακαλώ. Θεωρείς ότι η επιθετικότητα που πήγες να δώσεις το παιχνίδι δεν ήρθε και έγινε ακριβώς το αντίθετο? Δηλαδή, έβγαλες ένα παιχνίδι από το κέντρο, έβαλες ένα επιθετικό, αλλά έχασε και το κέντρο Άρης και δεν μπορείς να δημιουργήσεις ευκαιρίες στο τελευταίο δεκάλεπτο. Όχι, ξέρετε τι λέω εγώ, ότι εντάξει, είχαμε μια ασφάλεια αναφορικά με τι, ότι και ο Τζόγκο ήταν μόνιμα σταθερό στη θέση στη μεσαία γραμμή. Επειδή έγινε και η φάση. Έτσι, και, ναι, και δύσκολα, ξέρετε. Έβγαιναν τα μπακ σε αυτήν την κατάσταση, αν εξαιρέσουμε τον Βαλεριάνο που είναι μόνιμα τη οικογένεια. Νομίζω δεν ξεκίνησε και δεν τελείωσε εκεί το παιχνίδι. Όσο το ότι όταν φτάνει μέχρι το 85-83 και ο προπονητής προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανα σήμερα, νομίζω είναι το τελευταίο κομμάτι που έχει δυνατότητα ο προπονητής να κάνει. Και νομίζω ότι δεν είναι και το πρέπον και ίσως δεν είναι και. Για μένα το σωστό, όμως αυτό όταν φτάνει εκεί, δηλαδή λες 0-0 να έρθει, όχι, να κερδίσει 0. Αυτό σκέφτεται εγώ, αλλά αυτό βγαίνει, αυτό δεν βγαίνει. Κότσο, αυτό είναι και ο λόγος που ανέβηκε η ομάδα τόσο ψηλά το τελευταίο δεκάλεπτο και κινδυνεύσανε διαφορές. Κοιτάξτε, να ξέρετε ότι ένα παιχνίδι, το είπα και με τον Όφη, όταν δεν μπορείς να το πάρεις και όταν κάνεις ευκαιρίες για να το πάρεις, δεν το χάνεις. Σήμερα κινδυνεύσαμε άμεσα. Ειδικά στο τελευταίο λεπτό, αλλά και σε μια ευκαιρία που είχαν τα παιδιά με τον Παλαιγιάννη που βάλε την μπάλα στη γραμμή. Σε αυτό δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο. Εκεί η ομάδα δεν έχει λήξει σκέψη. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι άλλο να έρθει 0-0, και άλλο να χάσει ένα παιχνίδι. Και να χάσει και έτσι. Κάποια άλλη ερώτηση. Υπάρχει διακοπή, έχετε κάποιο πλάνο για μεταγραφέ? Και αν είναι σε ποιε θέσει? Δεν μπορώ να κάτσω να σου πω αυτή τη στιγμή τι θέσει που είναι αυτή η ομάδα. Απλώ θα καθίσω με τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή και φαίνεται δεν χρειάζεται να σε προπονητή. Έτσι, όλοι πάνω παιδιά, το τέλος μπορούμε. Κάποιος άλλος, ένα λεπτό. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Σπανού, προφανώς θα ακούσουμε και τον κύριο Κουτζίδη. Εσύ που έχεις εικόνα είναι μαζί, οπότε θα ακούσουμε τα καπάκια που λέμε και τον τεχνικό του Παναγιαλίου. Του Παναγιαλίου και του Παναγιώτη Μπουτσίδης. Καλησπέρα και από εμένα. Θέλω να πω ότι πραγματικά σήμερα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Είδαμε μέχρι τώρα με την αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος. Ένα μεγάλο όνομα που έχει μεγάλη δυναμική. Μια ομάδα που έχει καταπληκτικούς παίκτες. Τεράστια αυτιότητα για την κατηγορία. Που πραγματικά από το τίποτα μπορούν να σου βάλουν γκολ και να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Αυτό που θέλω εγώ να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες του Πανηγαλίου, γιατί πραγματικά ήταν καταπληκτική η αγωνιστική πειθαρχία, καταπληκτική η αγωνιστική τη αλληλοκάλυψη μέσα στον χώρο να καλύψουν, να δώσουν βοήθειες στους παίκτες πραγματικά που ήταν βαρόμετροι για τον Άρη και να καταφέρουν τον Άρη να κάνει. Ναι, με ευκαιρίες, αλλά πολύ λίγες από αυτές που θα μπορούσε να κάνει σύμφωνα με την ποιότητα. Πολύ σημαντικό αυτό.
Πρώτος στόχος της ομάδας είναι να διεκδικήσει ό,τι μπορεί, ό,τι καλύτερο, ακόμα και τον βαθμό για μας. Είπα στα παιδιά ότι πραγματικά ήταν ένας βαθμός, αλλά ήταν ένα τρίπονο ψυχολογία. Όταν προσπαθείς και καταφέρνεις και ανταγωνίες σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι ο Άρης, πραγματικά είναι τρίπονο στο θέμα ψυχολογία. Του χρειάζεται η ομάδα να πιστέψουν αυτοί οι παίκτες για να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Έχουμε τον Άρη να έχει καλή συνέχεια, να τα καταφέρει και να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί πραγματικά αξίζει αυτή η ομάδα να είναι Super League. Και όλους εσάς καλές γιορτές. Υπάρχει κάποια ερώτηση στον κύριο Μουτσίνη. Όντως αποκτήσαμε αγωνιστική ταυτότητα επιτέλους. Είδαμε και 60 με 70 λεπτά να αντέχουμε μέσα στην Αγιά σε ένα ντέρμπι κοντά στον δεύτερο του βαθμολογικού πίνακα. Είδαμε και σήμερα 90 λεπτά να παλεύουμε και να φτάσουμε κοντά και σε μια μεγάλη νίκη. Εντάξει, να δείτε, μου κάνετε πριν μια εβδομάδα μια ερώτηση. Αν πραγματικά από πότε οι παίκτες και την προπόνηση αρχίζουν να μαθαίνουν τα χούλια σου, την τακτική σου, και σας είπα από την πρώτη μέρα, αλλά δεν ξέρεις από πότε θα τους βγει αυτό. Πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος που πολύ γρήγορα βάλαμε πολλά στοιχεία και η προσπάθεια των παιχτών βγάλαν πράγματα. Αυτό είναι το κέρδος. Πιστεύω στο αμυντικό κομμάτι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό που μας μένει είναι να γίνουμε καλύτερα επιθετικοί, όχι για τις ευκαιρίες που κάνουμε, αλλά πρέπει να, όσον αφορά την κατοχή, όταν παίρνουμε την μπάλα, να μην κάνουμε εύκολα λάθη, έτσι ώστε να κάνουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, με όποιον αντίπολο που παίζουμε. Όταν μια ομάδα κάνει περισσότερες ευκαιρίες, έχει περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει. Οι ευκαιρίες όλες χάνονται και όλες μπαίνουν, δυστυχώς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κοιτάμε την αυριανή ημέρα, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για την ομάδα, έτσι ώστε να καταφέρουμε τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα. Κάποια άλλη ερώτηση στον κύριο Κουτσίνη. Η αυριανή ημέρα έχει μεταγραφές. Κοιτάξτε, όταν έρχεσαι σε μια ομάδα, βλέπεις αν λείπει κάτι ή όχι και προσπαθείς να το διορθώσεις. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα δούμε πάνω απ' όλα αν μπορούμε να το αναπληρώσουμε και αν αυτά συμβατίζουν τότε ναι. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Οι δύο χαμένες ομάδες χαμένες σε δύο τελευταία παιχνίδια ισοδυναμούν με απώλεια πολύτιμων βαθμών. Σε προβληματίζω, τι θεωρείς είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας που με τη δουλειά στις προπονήσεις σε άλλες διαθέσεις. Εντάξει, Βαλίντε, τώρα οι ευκαιρίες, όπως σας είπα πριν, όλες χάνονται και όλες μπαίνουν. Βάλαμε ένα γκολ με τον Εργοτέλη, που όλοι το είδατε, ήταν τυχερό. Συμμετείχε όμως κάποιος παίκτης. Τώρα είχαμε κλασικές ευκαιρίες όπως και στην Παραχαγή, όπως και εδώ στο Ρονάρι, δεν τις βάλαμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ίσως κάποια άλλη φορά να μπορέσει ο ίδιος παίκτης να βάλει ένα ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι για να το χειροκροτούμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν παίκτες ότι τους εμπιστευόμαστε και τους πιστεύουμε. Κάποια άλλη ερώτηση. Ακούσαμε τους δύο προπονητές, αρχικά τον προπονητή του Άρη, τον Δημήτρη Σπανό, και τον Παναγιώτη Κουτζίδη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα έχει και κάποιους παίκτες τώρα ή αργότερα. Συνήθως ήρθε στη συνέντευξη τύπου στα παιχνίδια της Football League να μιλάει και από ένας ποδοσφαιριστής της κάθε ομάδας. Θα το δούμε σε λίγο, θα μας ενημερώσουν τα παιδιά είναι εκεί, ξεκινάει ο Ντούνης, οπότε μπορούμε να τον ακούσουμε. Υπάρχει πουθενά Χριστοκιώση. Νομίζω τώρα ξεκίνησε, πρέπει να μεταδίδει ζωντανά. Για βάλτο. Συγγνώμη ρε παιδιά. Θα το γράψεις. Thank you.
Δημόσια τηλεόραση. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Είναι ήδη στο πάνελ και ο Ντούνης, τώρα τον ποδοσφαιριστή του Πανιέρου, δεν το ξέρω ποιος είναι. Πιάσει και την κουβέντα εκεί με το που σταματήσει, αν είναι αυτός. Okay. Στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, στο 26 Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή. Για μένα ήταν ένα τυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Δεν μπήκε έτσι όπως τα ήθελε στο παιχνίδι. Τώρα δεν θέλω να σας πω δικαιολογίες. Εντάξει, η ομάδα ήταν και λίγο κουρασμένη από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη. Είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο για να παίξουμε πιο ένα κάθετο ποδόσφαιρο. Χάσαμε κάποιες δύο τις ευκαιρίες, χάσαμε και ένα δοκάρι. Έγιναν αρκετά στιμένες φάσεις, δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Στο τέλος βέβαια πήγαμε να χάσουμε και το παιχνίδι. Τελικά ήρθε αυτό το 0-0 απέναντι στην Παρτιζάν. Κοιτάμε μπροστά, θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα μας στα δύο τελευταία παιχνίδια, αν έχουμε σκοράρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Είμαστε το φαβορί της κατηγορίας. Δεν το είναι αναφεσβήτητο αυτό και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω από το νέο έτος θα είμαστε όπως είμαστε στην κορυφή, θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και η ομάδα θα ανέβει κατηγορία. Υπάρχει κάποια ερώτηση στον ποδοσφαιριστή του Άρη? Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη για να ανταγωνιστεί τις ομάδες της Super League? Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι αρκετά έτοιμη. Και δεν θα μπορούσε μόνο να ανταγωνιστεί τις ομάδες της Super League. Θα ήταν αν έπαιζε στο πρωτάθλημα της Super League, θα ήταν πιο ψηλά. Θα ήταν αρκετά ψηλά. Όχι προς το τέλος. Κάποια άλλη ερώτηση? Ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις. Θα ακούσαμε τον Μάρκο Ντούνη. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν ένα δύσκολο μάτς σήμερα. Το ξέραμε την αρχή ότι παίζαμε το πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Ήμασταν καλά διαβασμένοι πάνω στον αντίπαλο και κάναμε αυτό το οποίο είχαμε μιλήσει με τον προπονητή μας. Πιστεύω ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε απελευθεί μόνο προστιμένες ευκαιρίες και 2-3 σούτ εκτός περιοχής. Στο τέλος μπορούσαμε να πάρουμε και το παιχνίδι, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με το 0-0. Και πιστεύουμε τώρα ότι με τη διακοπή θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εικόνα της ομάδας και η ψυχολογία μας, ώστε να έχουμε μια συνέχεια που αρμόζει και στο ρόλο της ομάδας αλλά και στην ιστορία της ομάδας. Κάποια ερώτηση στον ποδοσφαιριστή του Παναγιαλίου? Όχι. Αυτές. Ακούσαμε τις δηλώσεις και των προπονητών και των παικτών, του Μάρκου Ντούνη και του Ανδρέα Σταματή. Είμαστε ακριβώς 5:31 από ό,τι βλέπω. Άρα, να κάνουμε χρήστο το διάλειμμα μας στις 5:30 το καθιερωμένο. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Θα πάμε ακόμη μια βόλτα προς το Αίγιο, να ακούσουμε εκεί τους απεσταλμένους μας. Είναι και ο Χρήστανθος εκεί, να ακούσουμε και ένα σχόλιο, να ακούσουμε αν έχουν κάποιο ρεπορτάζ να μας δώσουν από εκεί, για να ολοκληρώσουμε το post-game ουσιαστικά της ισοπαλίας με τον Πανεγιάλιο. Στην Καλαμαριά, στο 29, πάμε δηλαδή για τη συμπλήρωση της πρώτης μισής ώρας. Τίποτα το ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω. 0-0 ο Απόλλων Πόντου με την Παναχαϊκή. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, εδώ είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στον Λίμπερος 107.4 FM, και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 38-28 είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και στο Χολαργό στο Ιβανόφιο, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Μαντζούκης. Θα πάρουμε τώρα τον Χρήστανθο να τον ακούσουμε, για να πάρουμε και ρεπορτάζ αλλά και να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είδανε, γιατί πάντοτε αυτός που είναι στο γήπεδο τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα από εμάς που τα βλέπαμε από εδώ από ένα monitor και με κάποια σχετική καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, αλλά πάλι καλά να λέμε. Ακούσαμε τους προπονητές, ακούσαμε τους παίκτες, έχουμε πάρει δηλαδή το πρώτο ρεπορτάζ, τώρα θα πάμε λίγο
στην επόμενη μέρα λίγο και το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, το τελευταίο παιχνίδι για το 2017 για τον Άρη, ο οποίος επόμενη αγωνιστική υποχρέωση έχει στις 7 Ιανουαρίου, ανήμερα του Αγιανιού, κόντρα στον Απόλλωνα Πότο, που αυτή τη στιγμή παίζει με την Παναχαϊκή. Είναι στο 41 το μάτς, με μια αυστηρή αποβολή του Βρονταρά. Παίζει με 10 παίκτες η Παναχαϊκή από πολύ νωρίς, πριν κάτι συμπλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου, πάντως το σκορ είναι στο 0-0. Ο Άρης με τον βαθμό που πήρε στο Αίγιο έφτασε τους 23 και η Παναχαϊκή είναι στους 19 αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε βέβαια το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Ο Όφι με μάτς λιγότερο, το οποίο θα το δώσει κόντρα στη Δόξα Δράμα στις 17 Ιανουαρίου, έχει 15. Τα Τρίκαλα που πήρανε δίχως μάτς το παιχνίδι με τον Αχαρναϊκό έφτασαν μάνι-μάνι στους 15 βαθμούς και ξαναμπαίνουν σιγά σιγά στο κόλπο. Η Σπάρτη έχει 14, που παίζει αύριο. Ο Απόλλων Πότη που παίζει τώρα έχει 14 και αυτός, όπως και η Δόξα. Είναι ένα γκρουπ ομάδων που είναι όλες πολύ κοντά η μία με την άλλη και παλεύουν για να πλασαριστούν όσο το δυνατό πιο κοντά στην Παναχαϊκή. Η Βέρεια είναι στους 13, ο Απόλλων Λάρισας και ο Καραϊσκάκης στους 12 και πιο χαμηλά είναι ο Ιγνιακός, ο Πανσεραϊκός και ξεκινάει ο χορός του Ζαλόγκου που λέμε, με τον Αχαρναϊκό να μας έχει χαιρετήσει βέβαια από το ξεκίνημα σχεδόν. Και αυτή τη στιγμή, η αν έλεγε το πρωτάθλημα, οι άλλες 5 ομάδες που θα υποβιβάζονταν θα ήταν ο Εργοτέλης, η Καλυθέα, ο Πανηγιάλιος, ο Κισαμικός και η Καρδίτσα. Αλλά βέβαια είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμη, έχουμε παίξει μόνο 9 αγωνιστικές. Είναι ούτε καν το 1/3 του πρωταθλήματος ακόμη. Στο πρωτάθλημα της Football League 7-79 λέει κακό το αποτέλεσμα για την ψυχολογία της ομάδας και κυρίως του κόσμου. Ήδη και κάποιοι έφεραν την καταστροφή. Νομίζουν ότι θα κάναμε το απόλυτο, συμφέρει νίκη της Καλαμαριάς, λέει, για το μάτς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το αποτέλεσμα, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης για τον Άρη, ειδικά εφόσον μιλάμε για τη Football League, είναι κακό. Και για την ψυχολογία της ομάδας, για τη βαθμολογική, τη συγκομιδή, για τα πάντα. Και για την ψυχολογία του κόσμου. Είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο ανεπιτυχές αποτέλεσμα που, όσο να είναι, επηρεάζει λίγο την ψυχολογία. Θέλει μια σωστή διαχείριση για μένα αυτή τη στιγμή. Ψυχραιμία. Παραλαμβάνω, δεν ήρθε η καταστροφή σε καμία περίπτωση. Βέβαια, εννοείται ότι αν κέρδιζε η ομάδα σήμερα, δεν θα την ενδιέφερε ούτε τι γίνεται σε αυτό το μάτς που παίζεται τώρα, ούτε τίποτα άλλο. Αρχίζει και δείχνει ότι έχει τροτά σημεία, ότι δεν είναι η ομάδα η οποία φυσικά θα πάρει και τα 32 παιχνίδια έτσι ελαφρά την καρδία και χωρίς καν να υδρώσει, ίσα ίσα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και φυσικά νομίζω ότι από το σημερινό παιχνίδι φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ομάδα, η οποία ήταν και αρκετά καταπονημένη, ξεκάθαρα φάνηκε και αυτό, θέλει 2-3 ενεσούλες μεταγραφικές σε συγκεκριμένες θέσεις και κυρίως για μένα μεσοεπιθετικά είναι η ομάδα εκεί που πονάει, προκειμένου να κλειδώσει το στόχο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από το ξεκίνημα το λέμε, από τα φιλικά και όλα να σας πω την αλήθεια το λέγαμε, ότι ο Άρης στην επίθεσή του έχει και να έχει, δεν έχει τον παίκτη που θα σμπρώξει την μπάλα εύκολα στα δίκτυα, δεν έχει παίκτες, να το πω έτσι αν θέλετε και πιο σωστά, πιο ποδοσφαιρικά, που θα πατήσουν περιοχή και θα απειλήσουν. Ο Άρης δεν βάζει πολλούς παίκτες στην περιοχή, δεν το έκανε ούτε σήμερα. Και το άσχημα ήταν ότι σήμερα σχεδόν τα περίμενε όλα από τον Πλατέλα. Αυτό κάνει το παιχνίδι της ομάδας προβλέψιμο και μονότονο και μονόπατο. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει ως ένα βαθμό να το σκεφτεί η διοίκηση και ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή, που λογικά θα το έχουν σκεφτεί, για να ενισχύσουν την ομάδα, επαναλαμβάνω, μεσοεπιθετικά. Για μένα ο Άρης χρειάζεται 2 προσθήκες για να μπορέσει να κλειδώσει το στόχο. Αυτά είναι βέβαια θέματα που θα απασχολήσουν τον Άρη από την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη και μετά. Από την Παρασκευή και μετά οι παίκτες θα είναι και ελεύθεροι για λίγες μέρες
για τις γιορτές των Χριστουγέννων και με ηρεμία, νυφαλιότητα, χωρίς άγχος και με καθαρό μυαλό, νομίζω ότι θα πρέπει να τα βάλουν κάτω τώρα και να αποφασίσουν έτσι, μιας και τελειώσαμε το πρώτο αυτό κομμάτι των 9 αναμετρήσεων, να ενισχύσουν την ομάδα, επαναλαμβάνω, για μένα με δύο ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά. Να γίνει ο άλλος λίγο πιο παραγωγικός, να γίνει ο άλλος λίγο πιο αποτελεσματικός, να γίνει ο άλλος λίγο πιο απειλητικός, να κάνει πιο καθαρές ευκαιρίες, να έχει περισσότερες επιλογές μεσοεπιθετικά. Βέβαια σήμερα, εδώ που τα λέμε, θα μπορούσε, είχε τις περιπτώσεις να πετύχει ένα γκολ, δεν το έκανε, γιατί δεν το έχει το εύκολο γκολ, για να απλοποιήσει τη διαδικασία, να αναγκάσει τον Παναγιάλιο να βγει και να πετύχει κι άλλο μετά. Και στο τέλος υπήρχε και μια γενικότερη αναρχία και αυτό δεν άρεσε καθόλου. Βγήκε χωρίς καθαρό μυαλό, όλος μπροστά, άφησε πολλούς καινούς χώρους πίσω και κινδύνεψε να δεχθεί και ένα γκολ και να μην πάρει ούτε το βαθμό της οπαλής. Καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε αν έχανε κιόλας ο Άρης σήμερα από μια μέτρια ομάδα όπως είναι ο Πανεγέλος, που βρίσκεται και στη ζώνη του υποβιβασμού, ο οποίος δεν έκανε ουσιαστικά κάποια καθαρή ευκαιρία πέρα από αυτές τις δύο που του έδωσε τη δυνατότητα ο Άρης να τις κάνει βγαίνοντας όλους μπροστά στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Θα ακούσουμε σε λίγο τους απεσταλμένους μας. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε επικοινωνία με το Αίγιο. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς κάνουν τα παιδιά ρεπορτάζ. Για να έχουμε έτσι και ρεπορτάζ, αλλά και μία άποψη όσων έτσι είδαν από κοντά τη σημερινή αναμέτρηση. Έχουμε και κάποια προβλήματα με κάρτες, όπως μας έλεγε και ο Νίκος. Συμπλήρωσαν δηλαδή κίτρινες κάρτες. Ο Παυλίδης και ο Μουμίν θα δηλωθούν δηλαδή σε ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια να την εκτίσουν. Ημίχρονο στην Καλαμαριά στο 0-0. Οι δύο ομάδες, με την Παναχαϊκή βέβαια θυμίζω να παίζει με παίκτη λιγότερο από πάρα πολύ νωρίς, πριν καν συμπληρωθεί το 10ο λεπτό με την αποβολή του Βρονταρά. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Κάνουμε και εμείς ρεπορτάζ παράλληλα για το, από το Αίγιο. Να σας FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, όπως σας είπαμε. Δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Όχι, νομίζω ότι έχουμε κάποιο μήνυμα. Σε λίγο θα ξαναπάμε στο Αίγιο. Σας είπα ημίχρονο στην Καλαμαριά 0-0. Και Πλατανιάς Ολυμπιακός για το κύπελο επίσης 0-0. 38-28. Είναι το ημίχρονο στο Ιβανόφιο Ηρακλής Χολάργος. Παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο της βαθμολογίας στην Α2. Σημαντικό παιχνίδι, θα σας ενημερώνουμε και για αυτή την, και για την εξέλιξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Αίγιο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Χρήσανθο, ο οποίος είναι εκεί και θα μας δώσει και ρεπορτάζ, αν υπάρχει φυσικά εκεί, μετά το παιχνίδι και το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση που είδαμε κοντά στον Πανεγιάλιο. Έλα, Χρήσανθο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Τι κάναμε, όταν σαν η ομάδα κατάφερε να κερδίσει σήμερα, θα ήταν λίγο καλύτερη η ψυχολογία. Δεν τα κατάφερε, γιατί νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια σήμερα που, στα οποία αναφερόμασταν σε προηγούμενα μάτς και σχόλια, όταν λέγαμε ότι θα μπορούσε ο Άρης να πληρώσει την αδράνειά του σε κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Δεν δέχτηκε βέβαια γκολ, αλλά η εικόνα του, ενώ θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο για να τον οδηγήσει στην νίκη, δεν ήταν αυτή η οποία περίμενε και ο κόσμος του και περίμενε και ο προπονητής του, με βάση αυτά τα οποία είπε στο τέλος της αναμέτρησης. Βέβαια και πάλι ο Άρης θα μπορούσε να είχε κερδίσει. Αυτή τη φορά όμως οι ευκαιρίες του, οι 4-5 ευκαιρίες που έκανε, δεν έγιναν γκολ.
Και μάλιστα θα μπορούσε να χάσει και το παιχνίδι, καθώς στο τελευταίο δεκάλεπτο υπάρχουν δύο απίστευτες ευκαιρίες για τον Πανεγιάλιο να πάρει αυτός και τους τρεις βαθμούς της νίκης. Υπάρχει και μια φάση πέναλτι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε εκεί πέρα από την καταγραφή της, γιατί υπάρχει πέναλτι για τον Άρη που δεν δίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο διαιτητής ο λόγος για τον οποίο ο Άρης σήμερα δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ωστόσο, υπάρχει ένα μαρκάρισμα πάνω στον Δελεζίση που θα μπορούσε να υποδειχθεί το σημείο του πέναλτι και ίσως να ξεφύγει με αυτόν τον τρόπο ο Άρης από το Αίγιο. Το ρώτησα και στον coach μετά το τέλος του αγώνα, τον κύριο Σπανό. Θεωρώ ότι στο τέλος αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει, και ήταν και η δική του παραδοχή νομίζω, ήταν να γίνει πολύ πιο επιθετική ομάδα βάζοντας τον Καπνίδη. Δεν ξέρω αν ήταν νωρίς ή αργά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί όταν γίνεται μια αλλαγή στο 80 από τον προπονητή, πάντα όλοι λένε γιατί τον έβαλε στο 80. Νομίζω όμως ότι αυτή η επιθετικότητα που προσπάθησε να πάρει με δύο φορ μέσα στο παιχνίδι ο κύριος Σπανός, παραλίγο να γυρίσει εντελώς μπούμερα για την ομάδα και να χάσει και το παιχνίδι. Δεν το ξέρει αυτό το παιχνίδι ο Άρης, δεν το ξέρει. Δεν το έχει παίξει, δεν είναι του στυλ της νομίζω, και παραλίγο να το πληρώσει όντως. Νομίζω ότι ήταν λάθος η κίνηση. Στην ουσία, έμεσα κατά κάποιο τρόπο το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο προπονητής. Γιατί έβαλε ένα δεύτερο επιθετικό, θεωρητικά όλοι λένε ότι τα παίζεις όλα για όλα. Πας να πάρεις το διπλό, δεν σε νοιάζει το 0-0. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι βγάζοντας τον Μουμίν, έχασες το κέντρο με αποτέλεσμα από το 80 και έπειτα να μην δημιουργήσεις καμία ευκαιρία. Και όταν υπήρξαν 2-3 ατομικές ενέργειες, είτε του Ντούνι από τα αριστερά είτε του Πλατέλα που κέρδισαν φάουλ, εκτέλεσες και με πολύ λάθος τρόπο, και εδώ πάει και δεν είχαν καθαρό μυαλό οι παίκτες, τα φάουλ αυτά. Δηλαδή ειδικά η φάση στο 90, στο 89-88 πότε είναι, ότι που γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω αντί να κάνεις τη σέντρα μέσα στην περιοχή, και ενώ όλη η άμυνα σου και η δική σου είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή για να πάρει κάποια κεφαλιά, νομίζω ότι δείχνει την έλλειψη καθαρού μυαλού. Φυσιολογικά μίλησε και για κούραση, αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η τελευταία ατάκα. Τον ρωτήσαμε για τις πιθανές μεταγραφικές κινήσεις, για το γεγονός ότι η ομάδα δηλαδή, αν η ομάδα θα πάρει κάποιους παίκτες, και είπε ότι δεν χρειάζεται να είστε προπονητές, και περιμένω εκεί να πει ότι η ομάδα χρειάζεται, ας πούμε, ένα φόρι, ένα δεκάρι, οτιδήποτε άλλο. Είναι πιο χτυπητές έτσι θέσεις, ειδικά νομίζω το δεκάρι φάνηκε σήμερα πολύ περισσότερο, αλλά πήγε στο άλλο άκρο. Είπε ότι κάποιοι παίκτες δεν μπορούν. Ότι είναι εμφανέστατο ότι κάποιοι παίκτες δεν μπορούν. Και προφανώς δεν αναφέρεται σε παίκτες που δεν παίζουν αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά σε παίκτες που αγωνίστηκαν και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αυτά βέβαια θα τα δούμε πολύ πιο έτσι, αναλυτικά από αύριο. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας. Τώρα, κλείνοντας για το σχόλιο, ο Άρης θα μπορούσε να έχει κερδίσει, αλλά θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Πανεγιάλιος έπαιξε καθαρά για την ισοπαλία και του βγήκαν δύο κόντρες στο τέλος του παιχνιδιού που θα μπορούσε να πάρει ακόμα και τους τρεις βαθμούς της νίκης. Υπάρχει σίγουρα. Δεν υπάρχει, μάλλον, δεν θα πω δεν υπάρχει θετικό κλίμα, δεν υπάρχει όμως η ικανοποίηση που θα υπήρχε αν η ομάδα τελείωνε με νίκη τις υποχρεώσεις πριν από τις γιορτές. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Ο Άρης είναι πρώτος και έχει και μια σημαντική διαφορά από τις ομάδες που υπολείπονται. Δεν ξέρω πόσο είναι και ο Απόλλωνας. Είναι 0-0 στο ημίχρονο. Είναι 0-0 ακόμα. Ωραία. Έχει μια διαφορά, δεν μπορείς να την πεις βέβαια ασφαλείας, την 8η αγωνιστική, μόνο αν ήταν η 33η θα έλεγες ότι είναι ασφαλείας αυτή τη διαφορά. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Από την άλλη, δεν πρέπει οι δύο τελευταίες ισοπαλίες να σβήσουν το τι προηγήθηκε. Και ούτε βέβαια πρέπει αυτές οι 7 νίκες που έκανε στο ξεκίνημα ο Άρης να αποπροσανατολίσουν και να νομίζει η ομάδα ότι ήδη βγήκε από την 7η αγωνιστική. Έχουμε το δεδομένο ότι η ομάδα είναι πρώτη. Έχει κάνει δύο μέτριες εμφανίσεις. Βέβαια σήμερα δεν είχε και τύχη, το είπε και ο Σπανός. Ρωτήθηκε αν ήταν τυχερός ο Άρης και είπε ότι ήταν άτυχος ο Άρης μέχρι το 20ο λεπτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Το 0-0 είναι αυτό το οποίο έχει σφραγίσει τις προσπάθειες των παιχνών και των δύο ομάδων. Και από εκεί και έπειτα, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για πρωτάθλημα. Όλοι θα έχουν και τις απώλειές τους. Ήδη υπάρχουν απώλειες. Απλά ήρθαν δύο μαζί για τον Άρη. Και γι' αυτό ίσως και ο κόσμος να έχει στεναχωρηθεί τις τελευταίες ημέρες και φυσιολογικά να ζητάει μια δεδομένη ενίσχυση
στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριου. Πάντως, αν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έλεγε κάποιος ότι στην διακοπή ο Άρης έχει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες, σίγουρα θα έλεγε ότι θα ήταν ικανοποιημένος. Απλά, ίσως ενδεχομένως το περίμενε σε κάποια άλλα παιχνίδια να γίνουν νικέλες και όχι σε ένα εντός έδρας με τον Όφη και σε ένα εκτός έδρας με τον Πανεγέλο που δεν είναι στο γκρουπ των ομάδων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του πίνακα της ομάδας. Εντάξει, είναι κόντρα σε μια δύναμη ομάδα. Ο Πανεγέλος, με εξαίρεση αυτές τις ευκαιρίες που έκανε, γιατί του έδωσε τη δυνατότητα ο Άρης να τις κάνει στο τέλος. Είναι μια αδύναμη ομάδα, φαίνεται. Όχι μόνο το δείχνει η βαθμολογική της θέση, αλλά και η εικόνα της σήμερα στο γήπεδο. Και αυτό είναι που στεναχωρεί έτσι περισσότερο. Όχι του άρεσε. Βγήκε από το στόχο. Ίσα-ίσα εξακολουθεί να είναι το φαβορί, εξακολουθεί να είναι ψηλά, εξακολουθεί να είναι πρώτος. Δεν αλλάζει κάτι. Και θα παίξουν και όλοι μαζί τις επόμενες αγωνιστικές μεταξύ τους. Αυτοί δηλαδή που συνθέτουν τον γκρουπ των ομάδων που είναι στις 5-6 πρώτες θέσεις. Δεν αλλάζει κάτι δραματικά, απλά έχει τη δυνατότητα να είναι πιο άνετος, να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα δεν θα την έχει, και να είναι στην τζίτα. Με ομάδες όπως ο Παναγιάλιος, αν πετύχεις ένα γκολ, νομίζω ότι από εκεί και έπειτα. Αυτό ήταν το κλειδί. Αυτό ήταν το κλειδί, ένα γκολ. Αλλά αν αυτές οι ομάδες. Γιατί ήταν καλός σήμερα όσον αφορά τις αλλοκαλύψεις του, είπαν βέβαια και ο προπονητής του Παναγιάλιου, είπε ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Εντάξει, το περιμένεις αυτό, έτσι. Περιμένεις οι παίκτες του να έχουν ένα κίνητρο απέναντι στον Άρη και να κάνουν το καλύτερο δυνατό από εκεί. Και έπειτα ήσουν άτυχος σε 2-3 φάσεις. Με το Βοκάρι, νομίζω η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή του Πλατέα. Ήσουν τυχερός από την άλλη στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι πετάς από τη μία-δύο βαθμούς, κρατάς τον έναν, κρατάς τη διαφορά που είπες και εσύ, κρατάς το γεγονός ότι είσαι πρωτοπόρος και σε κυνηγούν όλοι οι υπόλοιποι. Και επίσης είναι σημαντικό αυτό που είπες, Άλεξη, ότι οι υπόλοιποι διεκδικητές της ανόδου τώρα θα παίξουν μεταξύ τους. Οπότε είτε θα ξεχωρίσει ένα γκρουπ 2-3 ομάδων μαζί με τον Άρη, είτε θα απομακρυνθεί από όλους ο Άρης ακόμα περισσότερο, αρκεί βέβαια να κάνει αυτό το οποίο πρέπει από εδώ και στο εξής. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Ο Άρης έχει τους 23 βαθμούς μετά από τις 9 πρώτες αγωνιστικές. Αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας ότι δεν μπορεί να κερδίσει 34 παιχνίδια ή 30 ή 32 στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, όπως είπες και εσύ, η πίκρα που υπάρχει είναι γιατί ήταν απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα δυνατή. Και όταν κερδίζεις τη δόξα, κερδίζεις τα τρίκαλα, έχεις μεγαλύτερες προσδοκίες απέναντι σε τέτοια αντιπαλότητα. Και ο Όφη έχει κάνει τέτοια γκέλα στην Καρδίτσα. Και η Παναχαϊκή έχει κάνει εντός έδρας τέτοια γκέλα με τον Κισαμικό, πέρα από την ήττα που είχε από τον Άρη. Και ο Απόλλων Πόντο έχει κάνει αρκετές τέτοιες γκέλες. Και η Δόξα έκανε την προηγούμενη εβδομάδα γκέλα μέσα στην έδρα της και έχει χάσει από τον Άρη. Θα υπάρχουν και αυτά. Αρκεί να είσαι ψύχρεμος και για μένα, για να κλείσουμε με αυτό, να διαφοροποιήσεις λίγο και το μονοδιάστατο τρόπο παιχνιδιού που αγωνίζεσαι, ρίχνεις το βάρος σε παίκτες όπως ο Πλατέλας, είτε στα άκρα, δεν μπορεί να απειλήσει σε καμία των περιπτώσεων από τον άξονα ο Άρης. Όποτε το έκανε Αλέξη, βλέπε δράμα, πήρε το παιχνίδι. Πέτυχε τα γκολ του παίζοντας από τον άξονα, εκεί όμως ήταν 2-3 προσωπικές ενέργειες του Παυλίδη και ένα πολύ ωραίο δεύτερο γκολ, η ενέργεια που έγινε από τον Παυλίδη και κατέληξε τον γκολ του Διαμαντόπουλου και κατάφερε να πάρει τις νίκες. Όποτε κλείνει την διέξοδο από τον άξονα, δεν μπορεί ο Άρης να απειλήσει, γιατί πλέον πέφτουν όλοι πάνω στον Πλατέλα. Ο Πλατέλας, ο οποίος νομίζω στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνος του. Έτσι, ήταν και κουρασμένος, ήταν και στα προέρχοντα και από ένα δραματισμό. Πρέπει να πάρει τις ανάσεις του, δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Οπότε φυσιολογικά, όταν όλοι πέφτουν πάνω του και δεν έχει βοήθεια από άλλους παίκτες, δεν καταφέρει να σκοράρεις και μένεις στο ισόπαλο αποτέλεσμα. Αυτά εν ολίγης ή εν πωλής, όπως το πάρει ο καθένας. Και πλέον η ομάδα, να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο. Ναι, για να επιστρέψει στη βάση της. Χθες έκανε 7 ώρες και 7,5 ώρες έκανε για να φτάσει στο Αίγιο. Είναι σταμάτη, λίγο, βέβαια, έτσι. Ναι, σταμάτη, εντάξει. Κάνουν στάσεις γιατί εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν συνεχόμενα. Έτσι. Αλλά με αυτοκίνητο 4 ώρες και ένα τέταρτο κάναμε. Ναι. Με το Πούλμαν κάνανε 7 ώρες η αποστολή. Έκανε και περίπου φαντάζομαι το ίδιο διάστημα θα κάνει και τώρα για να επιστρέψει. Θα γίνει μια προπόνηση αύριο. Φάγανε εδώ πέρα, οπότε ναι. Μάλλον θα έρθουν καρφί πάνω. Ναι, σωστά. Και θα δούμε αύριο έτσι με λίγο πιο καθαρό μυαλό. Επαναλαμβάνω, θέλει λίγο ψυχραιμία στη διαχείριση. Δεν χάθηκε και τίποτα. Είπαμε, είναι ένα στραβό αποτέλεσμα, αλλά ο Άρης δεν βγήκε από το στόχο του. Ούτε κυνηγάει, τον κυνηγάνε ακόμη. Ξεκάθαρα. Και τον κυνηγάνε και έχει και μια μικρή διαφορά. Απλά είναι ένα καμπανάκι ώστε να είσαι σοβαρός
και να κάνεις αυτά τα οποία πρέπει. Είναι ξεκάθαρο τώρα, Χρήσανθε, ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω προπονητής, τεχνικός διευθυντής και διοίκηση. Και ο Θόδωρος Καρυπής, ο οποίος ήταν εκεί και παρακολούθησε το παιχνίδι, από ό,τι μας είπε και ο Νίκος στη διάρκεια της αναμέτρησης. Να τα βάλουν κάτω και, και να αποκωδικοποιήσουν αυτό που είπε ο προπονητής, ότι κάποιοι δεν μπορούν. Δηλαδή, τι εννοεί, ποιοι δεν μπορούν, αν δεν μπορούν, αν πρέπει να αποχωρήσουν, τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Φαντάζομαι το ξέρουν. Ναι. Φαντάζομαι το ξέρουν. Απλά πλέον καλούνται να πάρουν δυνατές αποφάσεις. Ακριβώς. Που σιγοψιφυρίζονται όλο αυτό το διάστημα, ναι. Τώρα που δεν υπάρχουν παιχνίδια, καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να ενισχυθεί η ομάδα, με πόσους παίκτες και σε ποιο βαθμό, για να μπορέσει, εγώ όπως έλεγα πριν ακούσουμε το σχόλιο σου, να κλειδώσει το στόχο. Πιστεύω ότι εάν ο Άρης πάρει 1-2 παίκτες μεσοεπιθετικά καλούς, μπορεί να κλειδώσει πολύ σύντομα το στόχο της ανόδου. Θα δούμε. Έτσι ακριβώς. Καλή επιστροφή να έχετε και θα πούμε αύριο μετά το 5 εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά, Άλεξε. Μια χαρά. Χαρά. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω από εκεί, από ρεπορτάζ ή σχόλιο. Θα ασχοληθούμε λίγο και με τον μπάσκετ, θα επιστρέψουμε στη δεύτερη μας ώρα. Οπότε, Χρήστο, διάλειμμα και γυρίζουμε. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, έχουμε μπει πέρον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ολοκληρώσει και όλο το ρεπορτάζ από το Αίγιο. Και το 0-0 θυμίζω του Άρη με τον Πανεγιάλιο στην ένατη και τελευταία αγωνιστική για το 2017. Στην Καλαμαριά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ. Παραμένει στο 0-0 και παίζουμε 56 λεπτά. Με την Παναχαϊκή θυμίζω βέβαια, απαραίτητο να το θυμίσω, αναγκαίο, με παίκτη λιγότερο από το 8 με την αποβολή, με απευθείας κόκκινη κάρτα, νομίζω πάρα πολύ αυστηρή, του Βρονταρά. 58-46 στο Ιβανόφιο, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, Ηρακλής Χολαργός για την Α2. Εξακολουθεί δηλαδή να συντηρεί ένα προβάδισμα ο Ηρακλής, αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Μαζί μας, στο μπάσκετ να περάσουμε τώρα. Σε λίγο, μετά τις 6.30, επειδή είναι 6 και 20 γιατί καθυστερήσαμε με το ρεπορτάζ από το Αίγιο, θα ακούσουμε τον Γιάννη Παραπονιά να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από την ΚΑΕ. Τι ακριβώς ισχύει με το κομμάτι της ενίσχυσης της ομάδας, διότι και χθες, μετά τη νέα ήττα από την Νίμπουργκ, η ομάδα έδειξε, φώναξε, ότι θέλει ενίσχυση και μάλιστα σημαντική για να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα. Υπάρχει μια κραυγή αγωνίας θες από τον Παναγιώτη Γιαννάκη συνέντευξη, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα που είπε και πρώτη φορά νομίζω που τα είπε έτσι και με αυτόν τον τόνο στη φωνή του. Γενικότερα προσπάθησε να μιλήσει και στον ψυχισμό του Αριανού, του κόσμου. Ενώ από σήμερα το πρωί βλέπει και το φως της δημοσιότητας μια προσπάθεια να ενεργοποιηθεί στα κοινά της ΚΑΕ ο Λευτέρης ο Αρβανίτης, με πρωτοβουλία από τη διοίκηση της ΚΑΕ. Έγινε ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Παπακυριάκη προς τον Λευτέρη Αρβανίτη. Διερευνητικό θα έλεγε κανείς, όχι ότι δεν μιλούσαν οι δύο άνθρωποι το προηγούμενο διάστημα. Απλά στη λογική του, αν εξακολουθεί να θέλει να βοηθήσει την ομάδα, γυρίζοντας το πόστο το οποίο κατήχε μέχρι πριν από λίγο καιρό, αλλά με διαφορετικούς όρους και με διαφορετικές αρμοδιότητες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτές που είχε και τον οδήγησαν φυσικά στην αποχώρηση πριν από κάποιους μήνες. Η κίνηση και μόνο δείχνει ότι η διοίκηση της ΚΑΕ θέλει να φέρει και μια αλλαγή στα διοικητικά, να βοηθήσει λίγο και τον Μάνο Λάσκαρη, ο οποίος είναι ο μοναδικός που τραβάει το κουπί. Και φυσικά ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη και δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του, χωρίς να έχει μάλιστα και προηγούμενη εμπειρία. Ο Λευτέρης Ορβανίτης και ένας άνθρωπος από την οικογένεια του Άρη, που γενικότερα χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης και εκτίμησης, γνωρίζει πολύ καλά το καράβι που λέγεται μπασκετικός Άρης, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και μπορεί και με τις γνώσεις του και με τις γνωριμίες του και με τις ικανότητές του και σε δύσκολα κιόλας χρόνια, και το έχει ξανακάνει άλλωστε, να βοηθήσει και τώρα που ο Άρης βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Δεν έχει υπάρξει νεότερη επικοινωνία. Ουσιαστικά αυτό που μετέφεραν ο κύριος Παπακυριάκης στον κύριο Αρβανίτη είναι ότι θα το συζητήσει και με τον κύριο Λάσκαρη και μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ θα είναι αυτή που θα
μας δείξει αν τελικά θα επιστρέψει τα κοινά της ΚΑΕ ο Λευτέρης ο Αρβανίτης σε μια κίνηση καθαρά για μένα συσπήρωσης ή αν ήταν ένα πυροτέχνημα όλο αυτό που έχει δει το φως της δημοσιότητας εδώ και λίγες ώρες. Αν δηλαδή υπάρξει μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ η οποία επαναφέρει τον Λευτέρη Αρβανίτη στην θέση του, σημαίνει ότι πλέον ξαναδραστηριοποιείται. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που μετέφερε, από όσο γνωρίζω, και ο Λευτέρης ο Αρβανίτης στον κύριο Παπακυριάκη είναι ότι φυσικά και έχει τη διάθεση και είναι ένας στρατιώτης του Άρη όπως ήταν πάντοτε τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα του Άρη, γιατί παλιά ήταν και στον Ερασιτέχνη, εκπρόσωπος στην ΚΑΕ από πολύ παλιά. Ένας άνθρωπος γενικότερα που είναι στο πλευρό της ομάδας από διάφορα πόστα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό μετέφερε και πάλι στον κύριο Παπακυριάκη και απλά του ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά η ΚΑΕ Άρης. Να μην είναι δηλαδή γλάστρα και δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει για να παίξει τον ίδιο ακριβώς ρόλο, αλλά το αντίθετο, να πάρει πρωτοβουλίες, να βοηθήσει επαναφέροντας γενικότερα ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί, τον Νίκο Γκάλη να το φέρει ξανά κοντά στην ομάδα, που για μένα είναι μια κίνηση κλειδί εφόσον γίνει, και να πάει όλος ο Άρης όπως έκανε πριν από κάποια χρόνια, να σώσει το καράβι. Να υπάρξει μια προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας, εξέβρεση κάποιων πόρων αναγκαίων για να καλυφθούν κάποιες υποχρεώσεις, κυρίως προς παίκτες, να γίνει και η ενίσχυση που έχει ανάγκη η ομάδα, για την οποία μίλησε και θες ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και να βγει αυτή η πολύ πολύ δύσκολη έτσι όπως εξελίσσεται χρονιά για την μπασκετική ομάδα. Αυτό το πνεύμα δηλαδή της κουβέντας αυτή τη στιγμή δεν χωρούν ούτε προσωπικά ούτε τίποτα άλλο. Ο Άρης έχει ανάγκη όλους και φυσικά ένας από αυτούς είναι και ο Λευτέρης Αρβανίτης. Δεν έχει σημασία δηλαδή τώρα να καθόμαστε να αναλωνόμαστε για το τι έγινε, αν ο Λάσκαρης έκανε έτσι, ο Αρβανίτης έκανε αλλιώς, είπε ένας αυτό, είπε ο άλλος εκείνο, και να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Δεν εξυπηρετεί νομίζω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Όταν ο Άρης αντιμετωπίζει τόσες δυσκολίες και το είπε πιο καθαρά, δεν μπορούσε να το πει χθες ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Για μένα προσπάθησε να μιλήσει στο θυμικό και στον ψυχισμό του Αριάνου. Τώρα όλοι πρέπει να συστρατευτούν, από όποιο μετερίζει, αν μετέρχεται ο καθένας. Μόνο με συσπήρωση, με σκληρή δουλειά και με προσπάθεια, και κυρίως με προσπάθεια εξέβρεσης πόρων, θα μπορέσει ο Άρης να βγάλει αυτή τη δύσκολη χρονιά και έχει ο Θεός. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης. Παναλαμβάνω όμως ότι για να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε χθες από τον κύριο Παπακυριάκη, θα πρέπει να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση, δηλαδή το τυπικό σκέλος και το επίσημο από την ΚΑΕ Άρης. Τώρα, γιατί δεν έχει γίνει αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκεί το άφησαν οι δύο πλευρές και εκεί έχει μείνει. Πάντως όλο το πνεύμα της κουβέντας είναι αυτό που σας μετέφερα, ότι υπήρξε επικοινωνία, επιβεβαιώνονται και από τις δύο πλευρές, και είναι πλέον στο χέρι του Νίκου Λάσκαρη να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο Λευτέρης ο Αρβανίτης και να αποτελέσει, αν θέλετε, και το συνδετικό κρίκο της διοίκησης και με τον κόσμο και γενικότερα με την κυτρινόμαυρη οικογένεια, από την οποία είναι αλήθεια ότι με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε ο κ. Λάσκαρης απομακρύνθηκε το τελευταίο διάστημα. Ίσως άθελά του, αν θέλετε, γιατί όταν έχεις να σκέφτεσαι κάτι τόσο σοβαρό που σε απασχολεί δικαστικά, θέλοντας και μη, θέτεις σε δεύτερη μοίρα και όχι σε προτεραιότητα τα θέματα του Άρη. Το είπε νομίζω εξερχόμενος κιόλας από το δικαστικό μέγαρο, ότι τώρα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα προβλήματα του Άρη. Και το γεγονός και μόνο επαναλαμβάνω ότι γίνεται η κρούση, η κίνηση να επιστρέψει ο Λευτέρης Αρβανίτης, δείχνει ότι δεν είναι κακό, ξέρετε, να ζητάς βοήθεια. Είναι χαρακτηριστικό μεγάλου ανδρός το να παραδέχεις ότι μπορεί να έχεις κάνει και κάποιο λάθος, ότι δεν μπορείς μόνος σου, ότι θέλεις βοήθεια, ότι μια τακτική που ακολούθησες ίσως δεν ήταν λαθασμένη μέχρι σήμερα. Δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα για μένα είναι πάρα πολύ καλό να μπορείς να το παραδέχεσαι και να προσπαθείς να διορθώνεις αυτό που πήγε στραβά και να πας όλοι μαζί. Γιατί ο Άρης μόνο εάν συσπηρωθεί μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Είδατε χθες την εικόνα που είχε το Αλεξάνδριο. Θλιβερή. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα ποια Ευρώπη. Δεν έχει σημασία. Ο Άρης έπαιζε με μια ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και χθες το γήπεδο ήταν άδειο. Και ειδικά
η εικόνα στα επίσημα, στα δερμάτινα που λέμε τα καθίσματα, ήταν θλιβερή. Μόνος του ο Μάνος ο Λάσκαρης και σκόρπια 7-8 άτομα λίγο πιο πάνω. Εδώ τώρα χρειάζεται να επιστρέψουν όλοι από την οικογένεια του Άρη. Ο Άρης χρειάζεται τους πάντες, δεν περισσεύει κανένας. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πνεύμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Παναλαμβάνω, έτσι έχει το ρεπορτάζ, θα μας τα πει και ο Γιάννης σε λίγο. Και περισσότερο για το αγωνιστικό και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εκμεταλλευόμενος και αυτό το δεκαήμερο που υπάρχει μέχρι την επόμενη πολύ σημαντική υποχρέωση κοντά στα Τρίκαλα, πήγε στην Αθήνα να συναντηθεί με τον κύριο Λάσκαρη. Ζήτησε επιγόντως ενίσχυση. Ο Άρης χθες έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο παραλίγο να κάνει μια επική ανατροπή μόνο με τους Έλληνες. Και πρέπει να πάρει κάποιους παίκτες ξένους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το τι ακριβώς συμβαίνει, τι μπορεί να πάρει, αν έχει γίνει κάποια κρούση και προς ποια κατεύθυνση κοιτάζει ο Άρης, θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Γιάννης, που θα τον έχουμε μετά το διάλειμμα στην γραμμή. Στο 67 είμαστε στην Καλαμαριά. Ο Απόλλων Πόντου με την Παναχαϊκή παραμένουν στο 0-0. Είναι επιθετικότητα, είναι η αλήθεια, αυξημένη ο γηπεδούχος Απόλλων στα τελευταία λεπτά. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι βέβαια παίζει από πολύ νωρίς και με παίκτη παραπάνω. Εδώ υπέρχεται και η κόπωση, γιατί όταν παίζει με παίκτη λιγότερο και κυνηγάς, κουράζει και περισσότερο σε πίσω από την μπάλα. Και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και το αριθμητικό του πλεονέκτημα για να πετύχει τον γκολ η ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη, που είναι ο επόμενος αντίπαλος του Άρη αμέσως μετά τις γιορτές. Θυμίζω στις 7 Ιανουαρίου. Πάτσι, η Παναχαϊκή εύκολα δύσκολα κρατάει το αποτέλεσμα. Και αν περάσει αλόβητη, έστω και με παίκτη λιγότερο από τόσο νωρίς, δείχνει ότι έχει μέταλλο αυτή η ομάδα και θα. Ότι είναι ικανή να πάει μέχρι το τέλος. Κάποιοι λένε ότι δεν θα αντέξει, αλλά αν αντέξει και σήμερα, και παραλαμβάνω, για μένα άδικη, ο Χρήστος και όσοι διαφωνεί, γιατί λέει ότι βρήκε στο χέρι, εγώ βλέποντας το ξανά και ξανά, δεν μπορώ να είμαι 100% απόλυτος. Νομίζω ότι είναι αυστηρή η απόφαση για την αποβολή του Βρονταρά. Παραλαμβάνω, με τέτοιες συνθήκες, αν καταφέρει και δεν χάσει, δείχνει ότι αυτή η ομάδα κάτι έχει, αν μη τι άλλο, και θα είναι σίγουρα από τους διεκδικητές της ανόδου στην Super League. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολήσετε στο 54526 για να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το επιθυμείτε. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα πούμε και αν έχουμε και τελικό στο μπάσκετ, στο Ιβανόφιο, και θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη και λίγο περισσότερο και αγωνιστικά για να δούμε τι γίνεται αυτή με την περιβόητη ενίσχυση της μπασκετικής ομάδας. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, πάντοτε στην εκπομπή του All About Άρη, στο Λίμπερος 107 και 4. Μια ευκαιρία δέχεται την άλλη στην Καλαμαριά. Είμαστε στο 79, πριν από λίγο Παναχαϊκή έχασε μια πίστευτη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Τώρα η Καλαμαριά απάντησε σε ένα μάτς πλέον που είναι σαν τη ρώσικη ρουλέτα, με τις δύο ομάδες να είναι πάντα βέβαια στο 0-0. Σας είχα υποσχεθεί Γιάννη Παραπονιάρη και τον έχουμε τώρα στη γραμμή. Αλλά Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι γίνεται? Καλά. Καλά, λέμε ότι γίνεται. Μάλιστα. Η ομάδα έχασε χθες ένα ακόμη παιχνίδι. Βέβαια έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια, στριζόμενος στον ελληνικό της κορμό. Έβγαλε λίγο πάθος, έβγαλε μια διάθεση, μια ένταση στο παρκέ. Δεν ήταν αρκετή όμως για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι και το πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο που έκανε στην αναμέτρηση με την Νίμπουργκ. Εντάξει, νομίζω ότι δύο πράγματα κρατάμε. Πρώτον, ότι με ψυχή, πάθος και ελληνικότητα στο παρκέ έκανε παρολίγον μια μεγάλη ανατροπή. Και το γεγονός, είμαστε το δεύτερο που κρατάμε και θα μας δείξει και την επόμενη μέρα, είναι ότι ο Άρης ουσιαστικά παίζει χωρίς Αμερικανούς και θέλει επιγόντως ενίσχυση. Πολύ σωστά. Επιγόντως ενίσχυση, το φωνάζει εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι κάτι το οποίο το έχει σημειώσει και ο προπονητής του, ο κοτς Γιαννάκης. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται να έρθουν κάποια παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν στην συνολικότερη λειτουργία για να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει καλύτερα μέσα στο παρκέ. Ο Άρης, ο οποίος εχθές ιτήθηκε με σκορ 65-71 από την Νίμπουργκ για δεύτερη φορά φέτος. Έχει η ομάδα καταφέρνει και κερδίζει τους κίτρινους, οπότε αν υπάρξει ισοβαθμία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, τότε η θέση αυτή
οι οποίοι θα έχουν το πλεονέκτημα. Ένας Άρης ο οποίος δεν ήταν μόνο το δεύτερο δεκάλεπτο το οποίο ήταν κακό και το πρώτο του δεκάλεπτο ήταν άσχημο, απλά η Νίμπουργκ δεν ήταν τόσο παραγωγική στην πρώτη περίοδο όσο ήταν στη δεύτερη και κάπως έτσι δεν κατάφερε να ξεφύγει η διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά η συνολική παρουσία των παικτών του Παναγιώτη Γιαννάκη στο πρώτο ημίχρονο προβλημάτισε. Σε μια φάση η διαφορά ξέφυγε και πάνω από τους 20 πόντους, έφτασε στο συν 25, εκείνο το 12-37 το οποίο έκανε η Νίμπουργκ, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα διαδοχικά λάθη στα οποία υπέπεσαν οι παίκτες του Άρη και έβγαλε εύκολα καλάθια τον εθνιδιασμό. Είχε και τους δύο Αμερικανούς σε πάρα πολύ καλή ημέρα, αναφέρομαι στον Λόρενς και τον Ρέι, δύο παίκτες οι οποίοι πραγματικά έκαναν και τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Όταν ο Άρης με την πολύ καλή του παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά την διεκδίκηση της νίκης και να πάει μέχρι τέλους το παιχνίδι. Εχθές το δεύτερο ημίχρονο το οποίο έκανε ο Άρης ήταν ένα από τα καλύτερα του ημίχρονα, όπως αναφέραμε και σε ένα θέμα που ανεβάσαμε σήμερα σχετικό στο All About Άρης. Η ομάδα σημείωσε συνολικά 42 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο της χθεσινής αναμέτρησης. Είναι ένα από τα καλύτερα ημίχρονα που έχει κάνει. 42 πόντους είχε βάλει και την περασμένη αγωνιστική στην Ζιελόν Αγκόρα, ενώ το παραγωγικότερο ημίχρονο που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην διοργάνωση είναι οι 46 πόντοι που έχει βάλει στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ναντέρ πριν από κάποιες ημέρες. Δυστυχώς για τους παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη, οι οποίοι πραγματικά στηριζόμενοι τους Έλληνες παίκτες έκαναν την ανατροπή, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ολική ανατροπή, να κάνουν το συνολικό comeback, επηρεαζόμενοι φυσικά και από την κούραση και από την κόπωση που υπήρχε, καθώς όπως σημείωσε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά η ομάδα παίζει χωρίς ξένους. Δεν έχει το βάθος, δεν έχει την πληρότητα σε παίκτες και ρόστερ, ούτως ώστε να κάνει δυνατή προπόνηση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ανέφερε χθες ο προπονητής των Κυπρίνων, γιατί αν δεν μπορεί μια ομάδα να κάνει δυνατή και σωστή προπόνηση, δεν μπορεί να διατηρήσει σε καλό επίπεδο τον αγωνιστικό της ρυθμό, και είναι φυσιολογικό να έχει πολλές διακυμάνσεις και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, κάτι το οποίο το βλέπουμε στον φετινό Άρη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε η ανάγκη για ενίσχυση είναι κραυγαλαία. Ναι, νομίζω πρώτη φορά ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε με αυτόν τον τρόπο χθες. Ήταν πολύ έντονος σε αυτά που έλεγε και ο τόνος στη φωνή του. Ξεκάθαρη, δεν θα έλεγα ούτε απόγνωση ούτε απελπισία σε κάποιον, γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Έτσι τον έχουμε μάθει και στο παρκέ ως παίκτης και ως προπονητής. Απλά νομίζω ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα προς όλη την οικογένεια του Άρη, προς πάσα κατεύθυνση. Αυτός είναι διατεθειμένος, όπως λέει, και να τσαλακωθεί και να παλέψει και να χαλάσει και το image του, αν θέλετε, αλλά θέλει βοήθεια. Από όλους θέλει βοήθεια. Θέλει παίκτες, θέλει συσπήρωση, θέλει τον κόσμο στο γήπεδο. Γιατί χθες η εικόνα ήταν θλιβερή, ένα άδειο Αλεξάνδριο. Έλεγα για τα επίσημα, Νομάνο Λάσκαρη μόνο του εκεί στα δερμάτινα, χωρίς καμία υποστήριξη από κανέναν άνθρωπο. Να δίπλα του, ρε παιδί μου, να έχει έναν άνθρωπο, να πει δύο κουβέντες. Ήταν μόνος του. Αυτό δηλαδή σημειολογικά δείχνει κάποια πράγματα, αυτή η εικόνα, άμα την απομονώσεις και τη δείξεις. Και πάλι, Αλέξη, όσον αφορά τον κόσμο, οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν χθες στις κερκίδες του Λίγκα Λισχόλ στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι ότι αγανάκτησαν με την εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα μέσα στο παρκέ. Ουσιαστικά μια εγκαταλειμμένη ομάδα, αβοήθητη, αλλά στην επανάληψη, όταν υπήρχε ο Παναγιώτη Γιαννάκη, αντέδρασαν. Ο κόσμος του Άρη τους χειροκρότησε, τους επεθυμούσε, τους έδινε κουράγιο με το χειροκρότημά τους, και πραγματικά αυτή η στάση πρέπει να συνεχίζεται απέναντι στην ομάδα και στην προσπάθεια που κάνει τόσο ο coach του Άρη όσο και οι καλαθοσφαιριστές του. Δυσκολίες υπάρχουν, το ξέρουμε, το έχουμε αναδείξει, το έχουμε αναφέρει. Εχθές ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε ευθέως ότι οι προτάσεις τις οποίες έχει κάνει
δεν μπορεί να τις υλοποιήσει η διοίκηση και αυτό που θέλει να ξέρει και ο ίδιος είναι με ποιους θα μπορέσει να πορευτεί από εδώ και στο εξής. Γιατί το είπε ξεκάθαρα, εγώ μπορώ να δουλέψω με το οποιοδήποτε παιδί και να κάνω, και να κάνω υπομονή τόσο ώστε να το βοηθήσω και να το, και να το αναδείξω για να μπορέσει αυτό να βγάλει το μεγαλύτερο του αυτό μέσα στο παρκέ. Απλά πείτε μου με ποιους θα πορευτώ για να μπορώ να δουλέψω μαζί τους. Αυτό είπε ξεκάθαρα χθες ο coach του Άρη. Ανέδειξε και πάλι την ανάγκη για να ενισχυθεί η ομάδα. Είπε μην περιμένετε να έρθουν παίκτες οι οποίοι θα ανεβάσουν 5 σκαλοπάτια επάνω την ομάδα, αλλά θα έρθουν κάποια παιδιά τα οποία με την παρουσία τους, με κάποιες ικανότητες οι οποίες θα διαθέσουν, με τα αγωνιστικά τους χαρακτηριστικά, θα μπορέσουν ως έναν βαθμό να βελτιώσουν την ομάδα για να μπορέσει αυτή να αποδώσει καλύτερα μέσα στο παρκέ. Γιατί από τους ξένους κυρίως παίκτες, που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Άρη, δεν παίρνει πραγματικά καμία βοήθεια. Χθες ο Γκάρι Μπέλ και ο Κάλι Γουίβερ, οι δύο Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν σε θέση να παίξουν, δεν βάζω στην εξίσωση των Κιντέσων, καθώς ο Αμερικάνος χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από τη στιγμή που είχε και αυτό το πρόβλημα στον αριστερό του ώμο, έκανε ένεση, μπήκε, έπαιξε κάποια λεπτά, αλλά έδειξε εμφανώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεν θέλησε να τον ταλαιπωρήσει περαιτέρω και να ρισκάρει περισσότερο. Ο Γκάρι Μπέλ λοιπόν με τον Κάλι Γουίβερ εχθές είχαν μαζί 2 πόντους, ένα καλάθι το οποίο έβαλε ο Γκάρι Μπέλ και συνολικά 21 λεπτά συμμετοχής και οι δύο, 17 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα έπαιξε ο Μπέλ, αν θυμάμαι καλά, και μόλις 4 λεπτά έπαιξε ο Κάλι Γουίβερ. Όταν μια ομάδα από τους δύο Αμερικανούς της, από τον βασικό της σκόρε, ουσιαστικά από τον βασικό Αμερικάνο της σκόρε και από τον παίκτη της που παίζει στο 3, που συνήθως οι παίκτες που αγωνίζονται στο 3 έχουν γενικότερα πολυεπίπεδη συνεισφορά στο παιχνίδι και γενικότερα μπορούν να ανταποκριθούν και από την περιφέρεια και μέσα στο καλάθι όταν η ομάδα τους επιτίθεται, φέρνει 0 και 2 πόντους αντίστοιχα, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μικρή είναι η συνεισφορά τους γενικότερα στη συνολική λειτουργία της ομάδας. Γενικότερα, επειδή είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, Γιάννη, υπάρχουν παίκτες, έχουν βολιδοσκοπηθεί στόχοι, έχει θέση υπόψη της διοίκησης η τεχνική ηγεσία κάποιους παίκτες για να πάρει η ομάδα να ενισχυθεί, να βοηθηθεί, και αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτηθούν, βέβαια, πρέπει να μας πεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα το αν υπάρχει η δυνατότητα. Γιατί πρώτα να μας πεις αν υπάρχουν οι παίκτες, αν έχουν βρεθεί, και δεύτερον, κατά δεύτερον βέβαια, αν μπορούν να αποκτηθούν. Οι παίκτες υπάρχουν. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης με το επιτελείο του εδώ και πολλές μέρες χτενίζουν την αγορά προκειμένου να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση η οποία θα ανταποκρίνεται και στις οικονομικές δυνατότητες της ΚΑΕ. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, είναι κάτι το οποίο το έχουμε σημειώσει και σε προηγούμενες κουβέντες μας. Αλέξη, ο Άρης ψάχνει έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί να παίξει στις δύο θέσεις των ψηλών, και στο 4 δηλαδή και στο 5, και κατά προτίμηση αυτός ο παίκτης να διαθέτει και το περιφερειακό σουτ, να είναι δηλαδή κάτι στο στυλ του Μιχάλη Ταϊρέλη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Και, και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η ομάδα αναζητεί και έναν παίκτη για την θέση 3. Έναν παίκτη ο οποίος θα έχει και κάποια και μια ικανότητα έτσι παραπάνω στο σκοράρισμα για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και σε αυτό το κομμάτι. Ο coach του Άρη μαζί με τους συνεργάτες του έχουν εντοπίσει κάποιους καλαθοριστές, έχουν κάνει την έρευνά τους, θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ξεχωρίσει με την έλευσή τους θα μπορέσουν να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα ή τουλάχιστον περισσότερα από όσα παίρνει αυτή τη στιγμή η ομάδα από το υπάρχον υλικό. Γιατί όποιος παίκτης και να έρθει αυτή τη στιγμή, Αλέξη, καταλαβαίνεις ότι μέχρι να ενσωματωθεί, μέχρι να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες, μέχρι να αφομοιώσει την αγωνιστική φιλοσοφία, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Οπότε δεν γίνεται άμεσα να υπάρξει αλλαγή στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Προπόνηση με την προπόνηση όμως και με καθημερινή σκληρή δουλειά, ο Παναγιώτης Γιαννάκης εκφράζει την πεποίθηση
ότι μπορεί να καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας. Έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις παιχτών οι προπονητές του Άρη, το τεχνικό επιτελείο του Άρη, και πλέον είναι στην διακριτική ευκαιρία της διοίκησης για το αν θα προχωρήσει την υλοποίηση αυτών των εισηγήσεων που έχει κάνει το τεχνικό επιτελείο. Μάλιστα. Τώρα, από σήμερα έλεγα... Και για, να μιλάμε, ναι. Και για να μιλάμε, σχωρίς που σε διακοπώ, ναι, ναι. Για να μιλάμε με νούμερα, αυτή τη στιγμή ο Άρης ψάχνει παίκτη ο οποίος θα κοστίζει 3 με 4.000 ευρώ μηνιαίως. Μιλάμε δηλαδή για ένα συμβόλαιο γύρω στις 12 με 20.000 ευρώ. Εκεί πέρα μπορεί να εκδηθεί οικονομικά η ΚΑΕ. Μάλιστα. Τώρα, έλεγα εγώ ότι... Στο... Έλεγα για την είδηση που έχει βγει από σήμερα το πρωί, νομίζω, έτσι δεν είναι, για σωστά. Την πιθανή ενεργοποίηση εκ νέου του Λευτέρη του Αρβανίτη, και έκανε και εγώ κάποιο ρεπορτάζ, φαντάζομαι και εσύ έχεις κάνει το ίδιο. Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία των δύο πλευρών, αυτό το επιβεβαιώνει και η μία και η άλλη πλευρά. Το θέμα είναι, εάν βλέπεις ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος επιστροφής του Λευτέρη Αρβανίτη και με ποιες προϋποθέσεις, διότι εγώ από όσο γνωρίζω ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι διατεθειμένος φυσικά να επιστρέψει και να βοηθήσει, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο γινότανε η συνεργασία μέχρι το διάστημα που αποχώρησε. Δηλαδή με κάποιους διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Το δικό σου το ρεπορτάζ τι λέει επ' αυτού? Αυτό λέει ουσιαστικά, Αλέξη, και το άρθρο που ανεβάσαμε στο Λαμπρότερ στο πρωί νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές. Ο παραιτηθής πρόεδρος του Άρη, ο κ. Λευτέρης Αρβανίτης, στην συνομιλία που είχε με τον Δημήτρη Παπακυριάκη και του ζητήθηκε ουσιαστικά η επαναδραστηριοποίησή του στην ΚΑΕ και η εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του ως πρόεδρος της εταιρείας. Βρίσκει σύμφωνο τον Λευτέρη Αρβανίτη, ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος και έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα. Γιατί πάνω από όλους, πάνω από πρόσωπα και καταστάσεις, είναι η ομάδα. Είναι ο Άρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ένα ΔΣ το οποίο θα διοικήσει σωστά την ομάδα και θα διευθετήσει στα θέματα που χρήζουν άμεσα επίλυσης. Αυτό που θέλει ο Λευτέρης Αρβανίτης, το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει, ότι για να επιστρέψει ουσιαστικά στην διοίκηση της ΚΑΕ θέλει να έχει γενικότερα την ελευθερία κινήσεων, να τρέξει όλες τις καταστάσεις, όλα τα θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν και να μην χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη ουσιαστικά του Νίκου Λάσκαρη. Να μην υπάρχει ουσιαστικά μια κολλησιεργία στην λήψη των αποφάσεων, τα αντανακλαστικά των ανθρώπων της ΚΑΕ να είναι γρήγορα όταν προκύπτει κάποιο θέμα, να συντάσσεται ουσιαστικά ένας τρόπος που θα μπορέσει να επιληθεί και αυτός ο τρόπος να υλοποιείται άμεσα χωρίς να περνάει όλη αυτή η διαδικασία από στόμα σε στόμα μέχρι να φτάσει στον Νίκο Λάσκαρη και αυτός εν τέλει να δώσει τη συγκατάθεσή του για το αν θα γίνει κάτι ή όχι. Ο Λευτέρης Αρβανίτης έχει εικόνα για το τι συμβαίνει στην ομάδα, γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Από την ΚΑΕ τι λένε τώρα? Εντάξει, από την πλευρά του Λευτέρη Αρβανίτη νομίζω ξέρουμε ξεκάθαρα ποια είναι τα δεδομένα για την επιστροφή του και ποιους, όχι όρους, τι ακριβώς θα ήθελε για να μπορέσει να γίνει και αυτός πιο λειτουργικός και πιο αποδοτικός επιστρέφοντας για να βοηθήσει την ομάδα. Από την ΚΑΕ, μιας και έριξαν τις γέφυρες, θα ολοκληρώσουν την επικοινωνία? Γιατί υπήρξε αυτή η επαφή από χθες, αλλά έχει περάσει ένα 24ωρο και δεν βλέπουμε κάτι νεότερο. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Παπακυριάκη με τον κ. Αρβανίτη έγινε προχθές το βράδυ, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας. Και αυτό που υπόθηκε ήταν ότι κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας, δηλαδή την Τρίτη, θα έβγαινε μια επίσημη ανακοίνωση. Με αυτό σου λέω, δεν έχει βγει, γι' αυτό έχει περάσει και η Τετάρτη και δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή αν κάποιος δεν επιθυμεί την επιστροφή του στους κόλπους της διοίκησης.
Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια σκέψη από τη στιγμή που και ο Νίκος Λάσκαρης είναι σύμφωνος στο να επιστρέψει και να επαναδραστηριοποιηθεί ο Λευτέρης Αρβανίτης στην ΚΑΕ. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση η οποία αναγνωστοποιεί και επίσημα ότι ο κ. Αρβανίτης επιστρέφει στην ΚΑΕ και αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά του και θα τρέξει την ομάδα. Η πληροφόρηση που έχουμε πάντως είναι ότι και από την ΚΑΕ ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι να επιστρέψει ο Λευτέρης Αρβανίτης στην όλη διαδικασία και να μπορέσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε και αύριο φυσικά, αν παρουσιάσει εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Αλέξη. Να είσαι καλά. Τελικό αποτέλεσμα στην Καλαμαριά 0-0 από τον πόντου Παναχαϊκή. Άντεξε, βάσταξε η Παναχαϊκή. 23 πόντους ο Άρης, 20 η Παναχαϊκή. Στο συν 3 παραμένει δηλαδή η διαφορά που χωρίζει τον Άρη από τον δεύτερο. Βέβαια από τον τρίτο, γιατί αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει, που έχει ένα μάτς λιγότερο βέβαια, τον Όφη και τον Απόλλωνα πόντου, η διαφορά είναι στους 8 βαθμούς. Υπάρχει δηλαδή ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. 78-64 είναι το τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Χολαργός. Σε λίγο ο Γιώργος Ματζούκης θα είναι εδώ να σας πει πολλά περισσότερα με την ώρα για μπλε. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μου στην κονσόλα και όλους εσάς φυσικά που ήταν στο πρωτό της εκπομπής. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.